Αν και φέτο ίσχυε το καθεστώ που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια, αυτή την ώρα οι παραγωγοί που δικαιούνται επιδοτήσει θα είχαν λάβει ήδη την κάρτα αγρότη και θα μπορούσαν να κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία τι αγορέ του σε λοιπάσματα και φάρμακα, υπό το βάρο μάλιστα και τη πρωτοφανούς ακρίβεια. Αντιθέτω, η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε και η προώθηση των ενεργοποιήσεων μέσω του gov.gr έχει ήδη προκαλέσει σημαντικέ καθυστερήσει στη διαδικασία και οδηγούν τη χώρα να λάβει παράταση. Το θέμα είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν 15 Μαου. Η χώρα μα θα πάρει παράταση για τι αγροτικέ επιδοτήσει. Σήμερα. Α, καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κρίση αγροτική και στο κόστος παραγωγής και στο κομμάτι της ενεργοποίησης και που παντρεύεται το ένα με το άλλο. Αν οι ενεργοποίηση των δικαιωμάτων θα είχαν γίνει τώρα, οι αγρότες μας θα είχαν παραλάβει την περιβόητη κάρτα αγρότη, θα μπορούσαν να πάρουν φυτοφάρμακα, θα μπορούσαν να πάρουν ζωοτροφές για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την οικονομική κρίση που έχει ο κλάδος μας. Στην επιλογή να αλλάξει το πλαίσιο για τις ενεργοποίησει των δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις, αναφέρθηκε ο αντιπροέδρος της Ένωσης Ιρακλείου, που εξήγησε ότι ακόμη και αυτέ οι καθυστερήσει που τώρα σημειώνονται θα στοιχήσουν σε χρόνο και στην πληρωμή που παραδοσιακά γινόταν Οκτώβρη και Νοέμβρη. Ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη δεν έπρεπε κατεμέ με φέτο να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση στο κομμάτι των αγροτικών επιδοτήσεων γιατί είναι η χρονιά γέφυρα. Είναι η χρονιά που οι παραγωγοί πρέπει να κάνει μια σωστή, μια ασφαλή ενεργοποίηση γιατί θα τους ακολουθά για τη νέα προγραμματική περίοδο από το 23 μέχρι το 27. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιρακλείου με φόντο τις αλλαγέ, εξήγησε ότι στην Ένωση ήδη επεξεργάζονται στοιχεία δικαιούχων προκειμένου να μειώσουν το χρόνο όταν ανοίξει η διαδικασία, ενώ προέτρεψε τους παραγωγούς να μην επιχειρήσουν από μόνοι του να κάνουν τις δηλώσεις, καθώς τα Όποια προβλήματα προκύψουν θα αποτυπωθούν και στι πληρωμέ. Δεν προτείνουμε να κάνει κανένα μόνο του την ενεργοποίηση. Όταν εμεί, με την εμπειρία που έχουμε, η Ένωση Αγροτικών Συντελεσμών Ηρακλείου, δεν μπορούν οι δικοί μα εργαζόμενοι να κάνουν μια ασφαλή ενεργοποίηση, καταλαβαίνετε ότι ένα απλό χρήστη δεν μπορεί να την κάνει. Και αυτό θα το δει το μήνα Οκτώβριο και Δεκέμβριο που θα γίνουν οι πληρωμέ.